Αλλιώ, εσεί κύριε Ιορδάνο, αφού σα είπα, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτήν την υπόθεση. Δεν έχω καμία όρεξη. Για να κοιτούσε εσύ την πόρτα, άπλησο. Μπορούμε να καθίσουμε 5 λεπτά, κύριε Σκιαδά. 5 λεπτά μόνο. Κάτσε όπου βρίσκεται, Λίον. Κύριε Σκιαδά, έχετε υπόψη σας για το ποσό που μιλάμε. Ακούστε, κύριε Ιορδάνου. Πραγματικά δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτή την υπόθεση. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος αμήλικτος. Το χρήμα του όλου είναι βαμμένο με αίμα. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να μας στήριξε, μπορεί να μας σπούδασε τα καλύτερα κολέγια, αλλά λέω το όνομά του και ο κόσμος τρομάζει. Λέω το επίθετό μου και ο κόσμος τρομάζει, το καταλαβαίνετε. Το δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον μαλάκα. Και να σας πω κάτι, καλύτερα μου πέθανε. Απλά δεν ήξερα ότι θα δημιουργούσε τόσα πολλά προβλήματα πεθαμένος παρά ζωντανός. Γιώργο, άκου και εμένα. Μια από τα ίδια κι εγώ. Ειδικά πιτσιρικάζουμε την αδερφή μου. Με τη μάνα μου ήμασταν στο σπίτι, εσύ. Ο πατέρας ερχόταν επάνω μας βάραγε όλους. Πέταγε τη μάνα μου έξω. Θυμάμαι την άλλη φορά είχε πάει η αδερφή μου να πει τα κάλαντα και της πήραν τα λεφτά του κουμπαρά. Στις πουτάνες τα έφαγε, στα ποτά, στα χαρτιά. Ανέβαινε πάνω, εσύ, η γιαγιά μας φέρει φαγητό και ο πατέρας μου έπαιρνε το φαΐ, το πέταγε σκαλιά κάτω στην πολυκατοικία. Τα έχω περάσει και εγώ, ξέρω τι μου είδες. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Όταν είχα το θέμα με τον νεφρό που χρειάστηκε να βρει ένα νεφρό, ο πρώτος που βρήκα μπροστά μου ήταν ο πατέρας μου. Λέει, πάρ' το, ρε, για σένα. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χρειαστείς τον άνθρωπό σου. Στα αρχίδια μου, εμένα έχει πεθάνει ο πατέρας μου. Όπως και να έχει, τα λεφτά είναι πολλά. Και στην τελική, άμα δεν δεχτείς εσύ να κάνεις τη δουλειά, υπάρχει κι άλλη λύση. Θα βρεθεί κάποιος άλλος. Τι εννοείς? Γιαννάκη, δείξε στον κύριο Σκιαδά τι εννοούμε. Τι είναι αυτός? Είναι ο δίδυμος αδερφός σου, επιχειρηματίας από την Αμερική. Ξέρεις, ο πατέρας ήταν έξυπνος άνθρωπος. Όταν γεννηθήκατε μαζί με τον δίδυμο αδερφό σου, ενώ στείλε κατευθείαν σε ανάδοχη οικογένεια στην Αμερική για να μεγαλώσει εκεί καλύτερα. Τι λέτε ρε παιδιά, τώρα σοβαρά δηλαδή, που έχω δίδυμο αδερφό? Είναι στο αεροπλάνο και έρχεται. Είναι στο αεροπλάνο δηλαδή, σε πόσες ώρες φτάνει? Σε 13 ώρες θα είμαι εδώ. Πιστεύω να ανυπομονείς να τον γνωρίσεις. Δεν θα μπορέσετε ποτέ να ξεπλύνετε το χρονικό χρήμα του πατέρα μου. Θα σας εμποδίσω. Ονομάζομαι Γιώργος Κιαδάς. Είμαι ο γιος ενός διαβόητου γκάνγκστερ που ευτυχώς όμως πέθανε. Όμως δυστυχώς αυτό το χρήμα που είχε αφήσει στη διαθήκη του πρόκειται να συνεχίσει να είναι στους δρόμους. Και αυτό σημαίνει περισσότερο αίμα, περισσότερη βία για αυτή την πόλη. Το σχέδιο μου είναι απλό. Δεν αποδέχομαι την κληρονομιά, μπαίνει η εφορία μέσα, βρίσκει όλα τα λεφτά. Όμως, ανακάλυψα ότι έχω και δίδυμο αδερφό. Και όλα αυτά φταίει ο Αργυρίου, ο οποίος πρέπει να φύγει από τη μέση. Το δεξί χέρι του πατέρα μου, ο συμβολαιογράφος του. Εδώ εσύ, να σου πω, εσύ είσαι ο Τσίλης. Ποιος ρωτάει? Λέγε ρε, είσαι ο Τσίλης. Γιατί μπάτσος είσαι? Άκου φίλε, με στείλε ο Νήσης, ο ξάδερφος του Βασιλείου. Ωραία, λέγε τι θέλεις. Πες μου, ψάχνω να βρω τον αδόλφο. Φύγε από εδώ εσύ. Φύγε από εδώ, μωρή. Ωραία, αυτό που ζητάς θα στο δώσει στο χέρι ο πορτιέρης, καθώς φεύγεις. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Γεια σου, αδερφέ. Το νου σου. Thank you.
Ναι, για χαρά, μπορώ να μιλήσω με τον Αδόλφο. Ποιος είναι? Σκιαδάς. Γιώργος Σκιαδάς. Του γνωστού. Ναι. Κοίτα να δεις, σου έχω μια δουλειά. Ποιον είναι το νεκρό? Έχεις το χρήμα, μπορείς? Το μόνο πράγμα που με νοιάζει είναι να γίνει η δουλειά σωστά και να μην το μάθει κανένας. Τάφος, μην ανησυχείς, γιατί όμως εγώ... Άκου, κάποιες δουλειές είναι γραφτές να τις κάνεις εσύ και κάποιες δουλειές είναι γραφτές να τις κάνω εγώ. Σε λίγες ώρες θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Εντάξει. Δεν ξαναπάρεις αυτό το νούμερο. Το κατάλαβες? Ναι, κύριε Αργυρίου. Ο Αδόλφος είμαι. Ακούστε με. Τον έχουμε στο χέρι τώρα. Δεν θα περάσει αυτό που θα κάνει. Ναι, ναι, κύριε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα τον καθαρίσω εγώ. Κύριε Ιορδάνου, γιατί με ζητήσατε εδώ στην Ερημιά να με δείτε? Γιαννάκη, παιδί μου, έλα κάτσε σε παρακαλώ. Γιαννάκη, μπορώ να βασίζομαι πάνω σου? Φυσικά, κύριε Ιορδάνου. Πώς θα ανέβουμε αλλιώς? Ωραία. Άκουσε και δώσε βάση. Μπαίνουν και άλλα χαρτιά μου στο παιχνίδι. Δηλαδή τι εννοείτε, κύριε Ιορδάνου? Ο Σκιαδάς είναι στα τελευταία του. Και το γιο του δεν το βλέπω να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Όλο με κάτι ειρηνιστικές μαλακίες ασχολείται. Δηλαδή, κύριε Ιορδάνου, υπάρχει μέλλον σε αυτή τη δουλειά? Κάποτε ήμουνα κι εγώ στη θέση σου, φιλέ. Ο Αργυρίου ήταν το δεξί χέρι του Ζερβάκη. Πώς νομίζεις ότι ανέβηκε Αργυρίου? Τι? Θα πάρει τη θέση του Αργυρίου? Αν όλα πάνε καλά και σε έχω στο πλάι μου, εννοείται. Έλα,
Μην ανησυχείς. Οι μεγαλύτεροι γκάγκστερς δεν λερώνουν ποτέ τα χέρια τους. Το χρήμα είναι στο συμβολογραφικό κομμάτι. Τα έχω υπολογίσει όλα. Θα φάνε τα μουστάκια τους. Δεν φαντάζεσαι πόσο άρρωστο είναι το χρήμα. Ναι. Ναι, κύριε Ιορδάνου. Ο Γιαννάκης είμαι. Έγιναν οι δουλειές. Ναι, ναι. Εδώ είμαι τώρα, Sky. Ναι, ναι, θα προσέχω. Σε μία ώρα είμαστε εκεί. Γιώργος, δεν είσαι? Ναι, εγώ είμαι. Μην εμπιστεύεσαι τον Αδόλφο. Τι λες ρε, ποιος είσαι? Ο ταξιάρχης, ο ξυλουργός από τα Μέγαρα. Με δυο μυαλά, ένα και ένα. Ξέρω τον Βασιλείου. Ναι. Συνάντησε με στο Σύνταγμα, στο ζαχαροπλαστείο του διαχείριση. Άκου, κύριε Αδόλφε. Άκου, Αδόλφο. Δεν θέλω να την κάνουμε αυτή τη φάση τελικά, φίλε. Λέω να κάνουμε πίσω. Τι, δεν γίνεται, θα φας το κεφάλι σου. Έχω προχωρήσει. Θα πρέπει να πληρώσει το ίδιο. Ξέχνα το, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Τότε θα έρθουμε εμείς να σε βρούμε. Κοστίζεις πολλά περισσότερα. Μα πώς δεν μου κόψε. Ο Βασιλείου δουλεύει για τον Αργυρίου. Και έχω και τον Αδόλφο να θέλει να μου πάρει το κεφάλι. Με έχουν επικηρυγμένο. Και ξέρουν και πού μένω. Πού να πάω, ρε γάμο το. Κάπου που να μην με βρουν. Μέχρι να δω τι θα κάνω. Μαλάκα, φάγανε τον Χριστοφορόπουλο. Οι Καραγιανέοι. Τα θέλει ο κόλλος του. Καλά να πάθει. Με το Σκιαδά τι θα γίνει? Γιατί δεν έχουμε δουλειά τώρα. Και ποιος θα αναλάβει? Έλα, βάλτε στην ανοιχτή ακρόαση. Θέλω να μιλήσω και με τους δύο. Ναι, το βάλαμε. Ανοιχτή. Ακρόαση. Το Σκιαδάρε. Και τι με αυτό? Είναι ακόμα ζωντανός ο μπάσταρδος. Τον θέλω νεκρό. Όμως το συμβολέο μας. Έχει λήξει τώρα. Θα αναλάβει άλλος, το ετοιμάζω. Θα είστε μέσα με νέο συμβόλαιο. Ωραία.
Πώς τον θες? Κομμένο. Καμμένο. Σκισμένο. Δεμένο. Γαμημένο. Αποτεφρεωμένο. Ξεκυλιασμένο. Τηγανισμένο. Τι στο μπούτσο. Ε? Όχι. Πρέπει να γίνει όμορφα. Τίποτα τρελό. Ατύχημα, ξέρεις. Θέλω να είμαι στην κηδεία και του μικρού. Ωραία. Σε τρεις μέρες. Σκέφτομαι. Ότι. Σκέφτεσαι. Ναι, έλα, Θεόφιλε. Έλα, έχω κάτι για σένα. Ναι, πείτε μου. Να δούμε τι γίνεται με το σκιαδά το μικρό. Τι θα γίνει. Λογικά, το φάνε. Νομίζω θα βάλουνε το Βασιλείου. Τσέκαρε το μία για μένα. Εντάξει. Έγινε, αρχηγέ. Αυτή η ιστορία όσο πάει και με αρρωσταίνει. Με τον Αργυρίου να θέλει το κεφάλι μου, δεν μπορώ ούτε στο πολυτελές διαμέρισμά μου να πλησιάσω. Και η διαθήκη ανοίγει σε λίγες μέρες. Άρα και ο δίδυμος αδερφός μου να θέλει να αναλάβει. Μπα, ο Αργυρίου είναι πολύ πιο σατανικός. Ένα μπάνιο θέλω να κάνω. Δεν έχω δεκάρα και βρωμά σαν ασβός. Δεν έχω άλλη επιλογή. Θα τηλεφωνήσω στην Μπάρμπαρα. Πάντα με δέχεται. Έλα, Πρωθυπουργέ. Ναι. Μάλιστα, Πρωθυπουργέ. Νομίζω ξέρω που είναι. Μάλιστα. Έγινε. Καλά δεν τρέπεσαι, μετά από 5 μήνες περιμένεις να έρθω να σε βρω. Τι θες από μένα πια?
Χρειάζομαι κάποια λεφτά. Έχεις να με καβατζάρεις και χρειάζομαι κάπου να μείνω. Καβάτσωσέ με. Πες μου ρε ότι με αγαπάς. Αφού το ξέρεις ότι δεν σ' αγαπώ. Εντάξει, όμως να ξέρεις, έχω γκόμενο. Δεν με πειράζει αυτό, είναι καλό παιδί. Τουλάχιστον καβάτσωσέ με. Πες μου με το Στέφανο είσαι. Πώς το κατάλαβα. Άσε, εγώ έχω μπλέξει, θα στα πω στο σπίτι. Πραγματικά αυτή τη φορά χρειάζομαι τη βοήθειά σου και του Στέφανου. Από ό,τι ξέρω έχει και αυτός κάτι άκρες. Αυτός είναι ο Βασιλείου. Και εγώ ποιος θα είμαι. Είσαι ο Ρήγας απ' τα Νοπατήσια και σε στέλνει ο ψωμάς. Τσάκω και ένα πακιστανικό νούμερο, μη και σε ψάξουμε. Εγώ θα είμαι μόνος μου σε αυτό. Όχι, θα σε βοηθήσει ο Θεόφιλος. Στεφανέ, θα αργήσει πολύ ο δικός σου να έρθει, ρε. Όχι ρε Γιώργο, δεν θα αργήσει, αλλά άλλα έχω στο μυαλό μου εγώ. Άκου να δεις, εγώ με την Μπάρμπαρα δεν έχουμε τίποτα πια. Το μόνο πράγμα που με νοιάζει είναι να με καβατζώσετε για λίγο καιρό στο σπίτι σας. Εσείς τη ζωή σας, εγώ τη δική μου. Απλά χρειάζομαι την άκρη σου τώρα και δεν τον βλέπω να σκάει. Δηλαδή, σίγουρα δεν συμβαίνει κάτι με σένα και την Μπάρμπαρα, μεταξύ σας. Όχι ρε Χάζε, αφού σου έχω πει, εγώ και η Μπάρμπαρα έχουμε τελειώσει. Δεν αισθάνομαι τίποτα για αυτήν, είναι σαν ένα αδερφή μου. Άλλο που αυτή αισθάνεται κάτι για μένα, αλλά σε αυτό δεν φταίω εγώ. Αδερφέ μου, εμένα μόνο η Μπάρμπαρα με νοιάζει σε αυτή τη ζωή. Κοίτα, άμα τη θέλεις θα την έχεις. Απλά εγώ σου είπα, μόνο το σπίτι σας χρειάζομαι για 10-20 μέρες. Μέχρι να βολευτώ κι εγώ. Σου λέω με κυνηγάνε. Δεν στα είπε η Μπάρμπαρα. Α! Έρχεται η άκρη μου. Στέφανε, ποιος είναι αυτός? Γιατί τον έφερες εδώ? Ησύχασε. Είναι ο γιος του Σκιαδά. Τα σέβη μου. Είναι απειροβόλητο το όπλο ρε. Σφαίρες έφερες. Γιώργο, ησύχασε. Ο Τσέκος είναι εγγύηση. Και όχι μόνο. Ό,τι θες μπορώ να σου βρω. Μέχρι και μπαζούκα. Δεν μου λες. Δεν πιστεύω να σε πειράζει να σου δώσω τα λεφτά σε κανένα δίμηνο. Όχι ρε Γιώργο. Σε ένα μήνα. Έχω και παιδιά. Καλά. Εντάξει. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Θα σε κανονίσω. Ίσως σου βρω και τα μισά λεφτά μπροστά, γιατί θέλω κι άλλες σφαίρες. Ωραία. Πάρ' το κέρατο. Εγώ έφυγα. Γεια σου Στεφανέ. Τα λέμε.
Άρα, Στέφανε, ευχαριστώ για την άκρη σου. Απλά λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα κέρατο σαν αυτό εδώ. Μου φαίνεται ότι ίδιος με τον πατέρα μου είμαι κι εγώ. Μη στεναχωριέσαι, Γιώργο. Θα βγεις και πάλι δυνατός μέσα από αυτό. Είναι μόνος του και όλη η κοινωνία, βασικά. Αν μυριζότανε τι γίνεται, θα ήταν αυτός η θέση σου. Αλλά, όχι, δεν είναι προειδοποίηση αυτό, είναι υπενθύμηση. Ναι, με όλο το σεβασμό στα μάτια. Με όλο το σεβασμό. Ο αδερφός του θα πάρει κάποια λεφτά, θα γυρίσει Αμερική, θα συνεχίσει τη ζωή που κάνει. Και αν έχει δυσκολίες, θα το φροντίσουμε και αυτόν. Τι, ζήτησε κανείς κάποιο ποσοστό και δεν του το δώσαμε? Ειδικά μας βοηθά κιόλας. Καλή μόνο.